Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Πρωτού ξεκινήσουμε με το βίντεο, να σου υπενθυμίσω να κάνεις ένα subscribe και να πατήσεις το καμπανάκι για να έχεις ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο βίντεο. Και φυσικά αν θέλεις μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram, εκεί όπου ανεβάζω το δικό μου προσωπικό ταξίδι σχετικά με το bodybuilding και γενικότερα με τη γυμναστική και τη διατροφή. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για 4 πολύ απλά βήματα τα οποία μπορείς να ακολουθήσεις ούτως ώστε να εντάξεις την γυμναστική και την καλή διατροφή στη ζωή σου. Πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο βήμα, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Κάτσε και σκέψου ποια πράγματα πρέπει να βελτιώσεις στην καθημερινότητά σου. Καθένας από εμάς είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικές συνήθειες. Μπορεί για παράδειγμα κάποιος να θέλει απλά να βελτιώσει την διατροφή του και στην προπόνηση και στην γυμναστική γενικότερα να είναι ήδη συνεπής, οπότε να μην έχει θέμα ως προς αυτό. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να μην κάνει προπόνηση και να θέλει να εντάξει και την προπόνηση στην ζωή του αλλά και την καλή διατροφή. Γενικότερα υπάρχουν διαφορετικά πραγματάκια τα οποία θέλει να φτιάξει ο καθένας μας ούτως ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητά του. Οπότε αυτό που θα σου πρότεινα ως πρώτο βήμα είναι να κάτσεις και να σκεφτείς ποια είναι τα πράγματα τα οποία θέλεις να βελτιώσεις. Μπορεί για παράδειγμα να είναι το να θες να αυξήσεις την κατανάλωση του νερού ή το να θες να αυξήσεις τη δραστηριότητα σου, ή το να θες να κάνεις συγκεκριμένο αριθμό προπονήσεων ανά εβδομάδα, ή το να θες να βελτιώσεις την διατροφή σου, ή μπορεί και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, θα σου έλεγα να μπεις σε μια διαδικασία να σκεφτείς τι πρέπει να φτιάξεις. Πρώτο λοιπόν και βασικότερο κομμάτι. Πάμε τώρα στο δεύτερο βήμα, το οποίο είναι η οργάνωση και η συνέπεια. Η οργάνωση θα μας βοηθήσει στη συνέπεια. Το να είναι συνεπής κανείς σε κάποιες έτσι προσδοκίες που έχει για την καθημερινή του, είναι κάτι που θα κατακτηθεί σιγά σιγά. Για να μπορέσεις λοιπόν να κατακτήσεις τη συνέπεια στην καθημερινότητά σου, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το να την οργανώσεις σωστά. Εγώ προσωπικά αυτό που κάνω είναι κάθε βράδυ να γράφω τι έχω σκοπό να κάνω την επόμενη ημέρα. Όλες τις δουλειές δηλαδή που έχω σκοπό να κάνω την επόμενη ημέρα. Καλό θα ήταν λοιπόν, εάν κάνεις κάτι τέτοιο, να βάλεις μέσα σε αυτές τις δουλειές και τους στόχους τους οποίους θέλεις να βελτιώσεις και τα πράγματα τα οποία θέλεις να φτιάξεις. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις μια λίστα στην οποία να γράφεις ότι έχεις να πας για ψώνια, έχεις να πας φροντιστήριο, έχεις να πας προπόνηση, έχεις να πιεις 3 λίτρα νερό και να γράψεις και τις δουλειές σου. Σε περίπτωση που δεν κάνεις μια τέτοια λίστα, θα ήταν πολύ βοηθητικό να ξεκινήσεις να κάνεις, γιατί θα σε βοηθήσει όχι μόνο ως προς τους στόχους της γυμναστηριακής σου ζωής, αλλά και γενικότερα στην οργάνωση της καθημερινότητάς σου. Επομένως λοιπόν, έτσι θα βλέπεις και γραπτά το τι έχεις να πετύχεις μέσα στην ημέρα σου. Πάμε τώρα στο τρίτο βήμα. Εάν έχεις πολλούς παράγοντες τους οποίους θέλεις να βελτιώσεις, κάτσε και σκέψου με ποιους μπορείς να ξεκινήσεις. Τι θα σου είναι δηλαδή πιο εύκολο να βελτιώσεις για αρχή. Για παράδειγμα, εάν έχεις μια καθημερινότητα πάρα πολύ γεμάτη, πάρα πολύ ζορισμένη και θέλεις παρόλα αυτά να αυξήσεις την κατανάλωση νερού και να αυξήσεις και τη δραστηριότητά σου, αλλά αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να τα βάλεις εξ αρχής και τα δύο μαζί στην καθημερινότητά σου, τότε μπορείς να θέσεις ως στόχο για αρχή το να βελτιώσεις την κατανάλωση του νερού σου. Όταν λοιπόν φτάσεις σε ένα σημείο όπου αυτό το πράγμα θα σου γίνει συνήθεια και θα έχεις κατακτήσει αυτό που θέλεις, μπορείς να προσθέσεις και τον επόμενο σου στόχο, ο οποίος θα είναι η αύξηση της δραστηριότητάς σου. Άρα λοιπόν, σκέψου βάσει της τωρινής σου καθημερινότητας τι σε βολεύει να φτιάξεις και από πού σε βολεύει να ξεκινήσεις σε περίπτωση που αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να τα διαχειριστείς όλα μαζί. Κάτι που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και πάρα πολύ ανθρώπινο. Ούτως ή άλλως, οι μόνιμες αλλαγές είναι οι αλλαγές που γίνονται κάπως έτσι πιο σταθερά και πιο σιγά σιγά, να το πω και έτσι. Οπότε δεν έχεις να χάσεις κάτι και από το να μην ξεκινήσεις καθόλου, είναι πολύ προτιμότερο να ξεκινήσεις σιγά σιγά θέτοντας μικρούς στόχους. Πάμε τώρα στο τέταρτο και σημαντικότερο βήμα. Κάτσε και γράψε σε ένα τετράδιο ή σε ένα Excel τους στόχους και όλα αυτά που έχεις και θέλεις να βελτιώσεις και σημείωσε αναλυτικά τι πετυχαίνεις ανά ημέρα. Δηλαδή, εάν σε βολεύει, μπορείς να το κάνεις στο Excel, ούτως ώστε να το έχεις στο κινητό σου και στον υπολογιστή σου και στο tablet και γενικότερα όπου και αν βρίσκεσαι. Αλλά εάν δεν σε βολεύει ή δεν είσαι τόσο εξοικειωμένος με την τεχνολογία, μπορείς να τα γράψεις σε ένα χαρτί, σε ένα τετράδιο. Αυτό που θα σου έλεγα λοιπόν είναι να γράψεις το εξής. Μπορείς για παράδειγμα να ξεκινήσεις γράφοντας εβδομάδα 1. Να βάλεις αναλυτικά
τις ημέρες της εβδομάδας και δίπλα να κάνεις μία στήλη όπου θα γράψεις το πώς πήγε, για παράδειγμα, η δραστηριότητά σου. Εάν η δραστηριότητα είναι ένας από τους παράγοντες τους οποίους θέλεις να βελτιώσεις. Δίπλα μπορείς να κάνεις άλλη μία στήλη όπου θα γράφεις, για παράδειγμα, το πώς πήγε η κατανάλωση του νερού σου. Μπορείς για αρχή να θέσεις ως στόχο το να πίνεις 3 λίτρα νερό ανά ημέρα. Δίπλα μπορείς να κάνεις άλλη μία στήλη με το πώς πήγε η προπόνησή σου και με το εάν έκανες προπόνηση. Και παραδίπλα μπορείς να κάνεις άλλη μία στήλη με τη διατροφή σου. Κάθε μέρα τώρα, στο τέλος της ημέρας, μπορείς να βάζεις ένα τικ σε όλα αυτά που έχεις πετύχει ή μία παύλα σε αυτά που δεν πέτυχες. Αν για παράδειγμα η δραστηριότητά σου ήταν υψηλή, να βάλεις ένα τικ ή να γράψεις πόσα βήματα έκανες εκείνη την ημέρα. Στην κατανάλωση του νερού, εάν κατάφερες να καταναλώσεις 3 λίτρα, να βάλεις ένα τικ ή αν δεν κατάφερες, να βάλεις μία παύλα. Μπορείς έτσι λοιπόν να βλέπεις γραμμένα και να έχεις μπροστά σου το τι έχεις πετύχει και τι όχι, και κάθε εβδομάδα να δεις έτσι λίγο πιο αντικειμενικά τα πράγματα και να δεις αν πράγματι έχεις πετύχει αυτά που ήθελες. Κάθε εβδομάδα τώρα μπορείς να έχεις ως στόχο το να βάζεις περισσότερα τικ στα κουτάκια σου. Εάν, ας πούμε, δηλαδή αυτή την εβδομάδα εσύ έβαλες 10 τικ στα κουτάκια σου, την επόμενη εβδομάδα να προσπαθήσεις να βάλεις 12 ή 13 ή 15 τικ, να αυξήσεις δηλαδή αυτά που έχεις πετύχει και σιγά σιγά να έχεις ως στόχο να βάζεις τικ σε όλα τα κουτάκια κάθε μέρα. Εάν έχεις μπροστά σου γραμμένα όλα όσα πετυχαίνεις, σου είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι συνεπής σε αυτά που έχεις πει εσύ στον εαυτό σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι είμαστε άνθρωποι και πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι ή νομίζουμε ότι δεν τα έχουμε πάει καλά, ενώ στην πραγματικότητα, εάν κοιτάξουμε το πώς τα πήγαμε όλη την εβδομάδα, μπορεί όλη η εβδομάδα να έχει πάει πολύ καλύτερα από αυτό που πήγαινε η προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βλέπουμε κάπως υποτιμητικά το να σημειώνουμε και να γράφουμε το πώς τα έχουμε πάει. Είναι πολύ διαφορετικό να το βλέπουμε μπροστά μας γραμμένο και να έχουμε στοιχεία γραμμένα μπροστά μας από το πώς θα έχουμε πάει αυτήν την εβδομάδα και από το πώς θα πηγαίναμε κάποιους μήνες πιο πριν. Γιατί αν περάσουν κάποιοι μήνες και έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά εάν πάμε πίσω και κοιτάξουμε τις εβδομάδες των προηγούμενων μηνών, μπορούμε να συγκρίνουμε και να δούμε εάν πράγματι προοδεύσαμε ή όχι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι κάθε στόχο που έχεις να τον έχεις και γραμμένο και να σημειώνεις καθημερινά το τι έχεις πετύχει. Πίστεψέ με αυτά τα 4 βήματα θα πετύχεις αυτόν τον στόχο που εσύ έχεις θέσει για τη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή και από όποιο σημείο και αν ξεκινάς. Αυτά ήταν λοιπόν, παιδιά, τα 4 πολύ απλά και πολύ πρακτικά βήματα για να φτιάξεις την καθημερινότητά σου, για να εντάξεις τη γυμναστική αλλά και την καλή διατροφή στην καθημερινότητά σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι ό,τι στόχο και αν έχεις, εννοείται πως θα το πετύχεις, φτάνει να είσαι αποφασισμένος. Φιλιά πολλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!